στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σήμερα ήταν η πρώτη εμφάνιση στην προετοιμασία σου για τους Ολυμπιακούς, έτσι. Ήσουν ευχαριστημένος πως το πρόγραμμα κατέβασες και πώς είδες την εκτέλεση. Ήμασταν δύο μήνες τραυματισμένοι. Κάναμε δύο εβδομάδες προπόνηση. Εμφανιστήκαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Κάναμε το πρόγραμμα το 16-30, το μικρό μας πρόγραμμα. Για πρώτο πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ καλό. Μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Για το ευρωπαϊκό, έχεις άλλους αγώνες να συμμετάσχεις μέχρι τότε ή θα πας απευθείας εκεί? Τι αρχική αξία έχει το πρόγραμμά σου? Αυτή τη στιγμή το που κάναμε σήμερα είναι στο 16-30. Είχες, είπες, ένα πρόβλημα τραυματισμού, ένα δίμηνο. Τι τραυματισμό αντιμετώπισες? Χτύπησα τα δάχτυλά μου, αλλά ευτυχώς δεν είχαν σπάσει, αλλά δυστυχώς κάναμε μεγάλη συνδέδους που μας άφησε περισσότερο καιρό έξω. Αυτή η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσο σου έχει αλλάξει την ψυχολογία στις προπονήσεις και σε κάθε αγώνα που έχεις μέχρι τότε? Δεν είναι γενικότερα το ότι πήραμε την πρόκριση για Ολυμπιακά. Είναι η δουλειά που κάνουμε τα τρία τελευταία χρόνια με τον Έκμη, τον Αλέκο. Είναι εντελώς διαφορετική και από αυτό μου βγαίνει η αισιοδοξία. Από τη δουλειά και μόνο που κάνουμε. Σε τι έχει αλλάξει? Στην ποσότητα της προπόνησης, στον τρόπο προπόνησης, σε πολλά πράγματα. Έχεις αυτά που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσεις την προπόνησή σου κάθε μέρα στο επίπεδο που θα ήθελες να είναι? Ενώ το γήπεδο, το γυμναστήριο στη διάθεσή σου. Αν και υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλαγή των ομάδων σε όρθιο. Οι υπεύθυνοι μέσα στο γυμναστήριο της Μίκρας κάνουν τα δύνατα δυνατά, είτε από θέρμανση για να μας παρέχουν όσο μπορούν το γυμναστήριο πιο έτοιμο για μας. Ευρωπαϊκό, τι θα περιμένουμε από σένα? Μια καλή εμφάνιση και ένα πολύ δυνατό τεστ ενώ συμπιάνας. Θα κρατηθούν όσο έτοιμοι γίνονται αγωνιστικά. Πιστεύω να κάνουμε και τις δύο μέρες καλά το πρόγραμμά μας για να θέσει το βάθος. Θα κατέβεις μόνο στο δίζυγο ή θα είσαι και σε άλλο όργανο? Είπες πριν έχετε άλλο ένα τουρνουά στην Κροατία, πάλι μόνο δίζυγο εκεί, δεν κάνεις κάτι άλλο? Μόνο δίζυγο, εδώ και πέρα με τους Ολυμπιακούς, μόνο δίζυγο. Ενημερώνεσαι για τους Ολυμπιακούς, παρακολουθείς τι γίνεται στο Λονδίνο? Έχεις μπει σε κλίμα δηλαδή? Όχι, καθόλου. Μόνο ότι η προπόνηση κοιτάμε και να είμαστε υγιείς και όσο μπορούμε πιο έτοιμοι για τον αγώνα. Τα άλλα όλα είναι διαδικαστικά. Σκέφτεσαι πώς θα είναι η αποστολή εκεί, πότε θα πάτε, πώς θα πάτε, δηλαδή όλο το διαδικαστικό? Καθόλου, δεν μπαίνω στην λογική να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Ούτε καν να δεις πώς θα είναι το γήπεδο? Όχι, το γήπεδο νομίζω είναι το Q-Arena, το οποίο το 2009 είχαμε αγωνιστεί εκεί. Ναι. Οπότε τα άλλα όλα είναι διαδικαστικά, το ξέρουμε και το στάδιο. Μάλιστα. Τι να ζητήσουμε από σένα στο Λονδίνο? Να ζητήσετε να κάνω όσο το δυνατό μου καλύτερη εμφάνιση. Και από εκεί όλα πιστεύω θα είναι ακόμη και τα αποτελέσματα.